γεμίζουν τους ιδιωτικούς στρατούς. Η Βάγνερ στρατολογεί Σέρβους Τσέτνικ, έχοντας απλώσει τα πλοκάμια της και στα Βαλκάνια. Η στρατολόγηση εθελοντών Βάγνερ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων προκαλεί μεγάλη συζήτηση και ένταση, κυρίως στην περιοχή αυτή. Οι Σέρβοι εξτρεμιστές της δεξιάς πτέρυχας καυχόνται για δεσμούς με την ρωσική οργάνωση Βάγνερ, προκαλώντας συναγερμό σε άλλες βαλκανικές χώρες, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα. Η ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση Wagner Group κυκλοφόρησε μια διαφήμιση στην σερβική γλώσσα στις 5 Ιανουαρίου 2023 στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Russia Today Balkan, καλώντας όλους τους πιθανούς εθελοντές από τη Σερβία αλλά και τα υπόλοιπα Βαλκάνια να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η διαφήμιση προκάλεσε κριτική από Σέρβους αξιωματούχους και πολίτες και προκάλεσε εικασίες σχετικά με την εμπλοκή του ομίλου Wagner στη Σερβία. Η Wagner δημοσιεύει πρόκληση για εθελοντές. Οι συνθήκες είναι κάτι παραπάνω από ελκυστικές, διευκρινίζοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον πόλεμο, τις αποδοχές και την διαθέσιμη εκπαίδευση, αναφέρει ο Σέρβος ειδικός. Το κείμενο για τη διαφήμιση εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα του RT Balkan αμέσως μετά την κοινοποίησή του. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρα Βούτσιτς, καταδίκασε δρυμύτατα το κάλεσμα σε συνέντευξή του στην σερβική τηλεόραση. Γιατί απευθύνεστε από την Wagner σε ανθρώπους από τη Σερβία όταν ξέρετε ότι αυτό είναι αντίθετο με τους κανόνες μας, ρώτησε ο Βούτσις, τονίζοντας τις τροποποιήσεις του 2015 στον ποινικό κώδικα που θεωρούν ως εγκληματικές πράξεις η Σερβία τόσο τη συμμετοχή σε ξένη σύγκρουση όσο και την στρατολόγηση. Η κλίση της ρωσικής εταιρείας προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ο όμιλος Wagner δραστηριοποιείται στη Σερβία και στην περιοχή των Βαλκανίων, δεδομένη της επιβεβαιωμένης παρουσίας του στην Ουκρανία, τη Συρία και σε άλλες χώρες. Η Wagner Group είναι μια ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία που ανήκει στον ολιγάρχη Πριγκόζιν και παρέχει μισθοφορικές υπηρεσίες για τη ρωσική κυβέρνηση στα πεδία της μάχης στο εξωτερικό, κυρίως στην Συρία και στην Ουκρανία. Η φήμη τους αυξήθηκε πρόσφατα για την στρατολόγηση καταδίκων από ρωσικές φυλακές για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Η υποστήριξη της Wagner στον ρωσικό στρατό δεν αναγνωρίζεται ανοιχτά από την ρωσική κυβέρνηση, καθώς οι μισθοφορικές δυνάμεις είναι παράνομες στη Ρωσία. Η ρωσική εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την υπεράσπιση των ρωσικών συμφερόντων. Προειδοποιήσεις για παρουσία της Wagner στη Σερβία, στο Κωσυφοπέδιο και στη Βοσνία έχουν γίνει από πολλές πηγές, οι οποίες μιλούν για άπλωμα των Ρώσων παντού στα Βαλκάνια. Ο αρχηγός της σερβικής ακροδεξιάς οργάνωσης Λαϊκή Περίπολος, Ντάμιαν Κνέζεβιτς, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στην Αγία Πετρούπολη, όπου είπε: «Πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στη Ρωσία, γιατί αυτό εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξή μας στη Σερβία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και βοήθεια από τη Ρωσία. Αυτή είναι επίσης βοήθεια από τον ρωσικό στρατό σε περίπτωση σύγκρουσης με το Κωσυφοπαίδιο». Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.